Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί, διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Τρέχαμε στα νοσοκομεία το βράδυ εκείνο και στη Θεσσαλονίκη παίρναμε τηλέφωνα στα νοσοκομεία της Λάρισας, της Κατερίνης. Τέμπη, 28 Φεβρουαρίου 2023. Ώρα 11:20 το βράδυ. Η μέρα και η ώρα που σταμάτησε ο χρόνος για 57 ψυχές μετά τη μετωπική σύγκρουση της επιβατικής αμαξοστοιχίας που είχε κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη με την εμπορική που πήγαινε προς Αθήνα. Ένα λάθος του σταθμάρχη οδήγησε τα δύο τρένα να πηγαίνουν στην ίδια γραμμή για πολλά λεπτά με αποτέλεσμα να συγκρουστούν. Και δεν αισθανόμουν ότι έχει συμβεί, ότι δεν θα τη δω. Ακόμη και τώρα, νομίζω ότι είναι μια εκδρομή. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα ξυπνήσω. Περίμενα να γυρίσει η κόρη μου το βράδυ. Μίλησα μαζί της με μηνύματα το μεσημεράκι και μίλησα μαζί της ξανά 9 η ώρα το βράδυ για να μου πει ότι θα υπάρχει μια καθυστέρηση και ότι δεν θα έχει κλειδιά και ότι αν θα είμαι στο σπίτι να τις ανοίξω. Αυτή ήταν και η τελευταία επικοινωνία και μάλιστα επειδή ήμουνα στη δουλειά ακόμα εκείνη την ώρα ήταν και πολύ σύντομη. Ήταν μόνο 45 δευτερόλεπτα. Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν συγκλονιστικές. Πλήθος κόσμου βγήκε σε δρόμους και πλατείες, συμμετέχοντας σε κινητοποιήσεις για την ασφάλεια στα μέσα μεταφοράς, ενώ εθελοντές δημιούργησαν ουρές προκειμένου να δώσουν αίμα βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο τους τραυματίες. Πιο οφθαλμοφανές έγκλημα από αυτό στα Τέμπη δεν υπάρχει. Και είναι γνωστοί αυτοί που δολοφόνησαν τους ανθρώπους μας. Οι περισσότεροι έχουν ανέβει μια φορά σε αυτό το τρένο. Έχουν βάλει τα παιδιά τους. Έχουν μπει οι ίδιοι. Οι έφηβοι εκείνης της περιοχής πέραν το τρένο για να πάνε λίγο πιο πέρα στις παραλίες. Έτσι μπαίνουν τουρίστες. Μιλάμε για το πλέον χρησιμοποιούμενο μέσο μαζικής κυκλοφορίας. Όπως τονίζουν οι ειδικοί, το σιδηροδρομικό δυστύχημα θα είχε αποφευθεί αν είχαν εισακουστεί οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων. Μία αντίστοιχη τραγωδία θα μπορούσε να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή λόγω των ελλείψεων που υπήρχαν σε ένα μεταφορικό μέσο που στα χαρτιά είναι το πιο ασφαλές. Σαν μηχανοδηγοί, σαν σωματείο μηχανοδηγών, είχαμε προειδοποιήσει την ηγεσία, την πολιτική, τον οργανισμό, τον ΟΣΕ, την ΡΑΣ και την δική μας την εταιρεία, τη Hellenic Train, για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην εργασία μας όσον αφορά την υποδομή. Υποστελέχωση στον οργανισμό, τον ΟΣΕ, η υποχρηματοδότηση έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια τον οργανισμό σε ένα τέλμα, το οποίο με τη σειρά του φέρνει πολλαπλά προβλήματα στην καθημερινότητά μας, σαν μηχανοδηγοί. Εμείς, σαν μηχανοδηγοί, σαν σωματείο, σαν ΠΠΕ, είχαμε ενημερώσει και με αναφορές μας και με αλληλογραφία, αλλά και με εξώδικα προς το Υπουργείο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να πάρουν τα μέτρα τους. Ωστόσο, η απάντηση που πήραμε ήταν ένα χλευασμό. Είχαμε μια οικειότητα με τον ΟΣΕ, γιατί ήταν ο πατέρας μου μηχανοδηγός. Οπότε ξέραμε ότι έχει επικινδυνότητα σαν επάγγελμα, αλλά στη λογική ότι εντάξει, έχει επικινδυνότητα και ένας οδηγός λεωφορείου, ένας άνθρωπος που είναι όλη μέρα σε ένα τιμόνι, ας πούμε. Υπήρχαν προβλήματα, τα γνωρίζανε και ο αδερφός μου τα συζητούσε συστηματικά με τον πατέρα μου. Τα γνωρίζαν, είχαν πολλά θέματα, γι' αυτό και κάνανε αρκετά εξώδικα, πιέζανε πολύ, κάνανε απεργίες, τα γνωρίζανε τα θέματα. Δεν πιστεύω ότι γνωρίζανε ποτέ ότι κινδυνεύουν από μια μετωπική σύγκρουση. Τα μέλη της συνδικαλιστικής κίνησης σιδηροδρομικών στις αρχές Φεβρουαρίου είχαν στείλει επιστολή με τα προβλήματα που εντόπισαν, ωστόσο, όπως λέει και ο σοφός λαός, φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Σαφώς έχει τονιστεί και έχει γίνει γνωστό στην κοινή γνώμη ότι εάν λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας ή τηλεδιοίκηση ή και κατ' επέκταση το ETCS, είναι σχεδόν σίγουρο ότι το δυστύχημα αυτό δεν θα είχε συμβεί.
με τα εξώδικα και τις αναφορές τις οποίες στέλναμε σαν συνδικάτο, τα είχαμε τονίσει την έλλειψη αυτών των συστημάτων και όπως σας είπα και νωρίτερα, εισπράταμε χλεβασμό και κοροϊδία από τους αρμόδιους. Θέλουμε σε εκείνο τον χώρο να κάνουμε εμείς ένα μνημείο, ένα σωστό μνημείο με τα ονόματα των παιδιών μας, για να μην ξεχαστεί ποτέ αυτό που έγινε στα Τέμπη. Στα Τέμπη σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι και οι συγγενείς τους ζητούν δικαίωση. Είναι διατεθειμένοι να κυνηγήσουν την υπόθεση μέχρι τέλους, προκειμένου να μην μείνουν ατιμώρητοι οι υπαίτιοι. Για έναν αριθμό θυμάτων τέτοιου μεγέθους, που η ζωή τους χάθηκε γιατί δύο τρένα συγκρούστηκαν με τοπικά, είναι αδιανόητο να διεξάγονται έρευνες μόνο σε επίπεδο πλημελημάτων. Εάν στεθεί σε κάθε νοήμονα Έλληνα το ερώτημα μπορούσε να προβλεφθεί και από ποιους αυτό που θα συνέβαινε, η απάντηση θα ήταν ότι σαφώς μπορούσε να προβλεφθεί, γιατί γι' αυτό το λόγο δαπανήθηκαν περισσότερα από 20 δις την τελευταία 20ετία, προκειμένου να υπάρχουν μέσα αποτροπής. Όπως κατέληξε το πόρισμα της Επιτροπής, δεν λειτουργούσε απολύτως τίποτα. Είναι αδύνατον όταν έχουμε τόσα θύματα κάποιοι να οχυρώνονται πίσω από ασυλίες ή με μια απλή συγγνώμη να θεωρούν ότι πλέον δεν συμβαίνει τίποτε και να κατέρχονται ως υποψήφιοι στις εκλογές. Όσον αφορά τους σιδηροδρόμους, επιμένουμε σε παρεμβάσεις οι οποίες δεν είναι πολύ ελκυστικές, να το πω πολύ απλά, δεν είναι πολύ σεξι. Γι' αυτό και επιμένουμε τόσο πολύ στα έργα της συντήρησης και της αναβάθμισης αυτού του δικτύου που από το 2015 και μετά εγκαταλείφθηκε. Και νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε ότι μια υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών. Είναι ένας πολιτικός που γνώριζε το πρόβλημα που έχουν τα τρένα με την ασφάλεια και όμως παρόλα αυτά φώναζε μέσα στη Βουλή λίγες μέρες πριν το δυστύχημα, γιατί αισθάνθηκε προσβεβλημένος και γνώριζε πολύ καλά γιατί είχε λάβει όλα τα εξώδικα των μηχανοδηγών, αλλά τα είχε καταχωνιάσει στα ζητάρια του και τα είχε βγάλει από το μυαλό του ως άχρηστες πληροφορίες. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι, αντί αυτή τη στιγμή να είναι τουλάχιστον προφυλακιστέοι και αντιμέτωποι με κακουργήματα, ζητάνε από εμάς τους Έλληνες πολίτες και από εσάς τους ερέους να τους ψηφίσετε. Μια εβδομάδα πριν, σε ερώτηση βουλευτού και του έλεγε: μην μιλάτε για την ασφάλεια, δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας κτλ. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα ασφαλείας. Είναι ντροπή. Αν ήσασταν στη θέση του εσείς, τι θα λέγατε τώρα, ότι απαντήσατε καλά? Να σα πω όμως κάτι, κύριε Στούμπομ. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις: ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλειας στα τρένα. Βεβαίως. Και να πεις: παίρνω αυτά τα μέτρα, επίκειται αυτό. Η κυβέρνηση όμως έχει ή δεν έχει την κύρια και τη μεγάλη ευθύνη μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης? Την κύρια ευθύνη γιατί δεν κατάφερε η κυβέρνηση να τελειώσει 4 χρόνια το έργο αυτό, το οποίο πρέπει να το φτιάξουν 15. Όχι. Πάμε να συζητήσουμε για τα Τέμπη. Πάμε να συζητήσουμε. Αυτό λέει, είναι πράγματα τα οποία, ξέρετε, τα είπατε σε χρόνο που είχαν και πολύ μεγαλύτερη εγκύτητα, κρίθηκαν από 2 εκλογές. Δυστυχώς σήμερα, 9 και πλέον μήνες μετά το δυστύχημα, παραμένουν αδιευκρίνιστα τα εξής. Πρώτον, δεν υπάρχει σαφής απάντηση πώς προήλθε η έκρηξη και η φωτιά μετά τη σύγκρουση των τρένων με αποτέλεσμα 28 επιβάτες, δικοί μας άνθρωποι, να απανθρακωθούν. Δεύτερον, δεν υπάρχει εικόνα της αναχώρησης, της διέλευσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τους σταθμούς που πέρασε πριν τη σύγκρουση, ενώ και την επιβατική υπάρχει με ευθύνη των δικαστικών αρχών. Τρίτον, δεν υπάρχει πλήρη άρση τηλεφωνικών διαλέξεων των εμπλεκομένων σταθμαρχών, μηχανοδηγών, των αμαξοστοιχιών, ώστε να γνωρίζουμε τι αντιλήφθηκαν, τι οδηγίες τους δόθηκαν και πώς αντέδρασαν. Τέταρτον, δεν υπάρχει ακόμα σαφής απάντηση για ποιο λόγο απομακρύνθηκαν μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα των ηχωμάτων από το σημείο της σύγκρουσης και πού μεταφέρθηκαν αυτοί, παρόλο που έχει ασκηθεί μηνυτήρια αναφορά εδώ και 4 μήνες κατά πατώση υπευθύνων. Σε μια στιγμή έζησαν τα φώτα. Ακούστηκε ένα σύρσιμο εκεί που καθόμαστε σε μια όθηση τεράστια, με πέταξε κάτι, δεν θυμάμαι παιδιά τίποτα άλλο, θυμάμαι μόνο όταν άνοιξα τα μάτια, ήταν μαύρο, πολύ σκοτάδι,
ερχόταν καπνός, δηλαδή και είχε και μια έντονη μυρωδιά. Ήταν άσπρος ο καπνός και έντονη μυρωδιά, δεν μπορούσε να παίρνει ανάσα. Έκλεισα τη μύτη με εγώ και δεν μπορούσε να παίρνει ανάσα. Σχεδόν 10 μήνες συμπληρώθηκαν από την τραγωδία των Τεμπών και παρόλα αυτά παρατηρείται μεγάλη στασιμότητα στην απόδοση των ευθυνών. Σήμερα, συγγενείς αλλά και απλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους αλλά και για να τονίσουν ότι το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Η ζωή μας πλέον χωρίστηκε στο πριν και το μετά. Πριν τις 28 Φλεβάρι μία ζωή και μετά τις 28 Φλεβάρι άλλη, η καινούρια. Χωρίς αυτόν, με μια άδεια καρέκλα στο τραπέζι, μια γροθιά στο στομάχι και ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Ο πρώην Υπουργός, με την ανοχή των ανωτέρων του, κατάφερε να μετατρέψει το πιο ασφαλές μέσο μαζικής μετακίνησης σε μια κινητή κόλαση. Μια ρώσικη ρουλέτα. Παραμένει ελεύθερος πολίτης. Παραμένει σε μία από τις ύψιστες θέσεις ευθύνης και εκπροσώπησης των Ελλήνων. Παραμένει βουλευτής. Μας καταδικάζουν στην απαγόρευση της αλήθειας, στην υπονόμευση της έρευνας, στην υποτίμηση των νεκρών μας. Εμείς όμως έχουμε κάνει τον πόνο μας δύναμη, τη θλίψη μας δράση και την ανίποτη απώλεια πίστη για δικαίωση. Γιατί αυτοί που φύγαν από δίπλα μας βρίσκονται μέσα μας και μας καθοδηγούν. Τα Τέμπη, όπως έχετε όλοι καταλάβει, πάνε να ξεχαστούν. Γι' αυτό ακριβώς είμαστε σήμερα εδώ. Τα Τέμπη λοιπόν τώρα ξεκινάνε. Πέρα από, από την αρχική παράνομη ενέργεια της κυβέρνησης να μπαζώσει το χώρο, που δεν είχε καμία αρμοδιότητα και κανένα λόγο προφανώς. Αλλιώς, αν είχε λόγο, δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων, έκανε όλη αυτή η διαδικασία του μπαζώματος. Ξεκινάει μια εξεταστική επιτροπή, στην οποία ουσιαστικά δημιουργείται μια μικρογραφία της Βουλής. Δηλαδή, έχουν πάλι την πλειοψηφία. Δεν δυνατόν στην εξεταστική επιτροπή για τη διελεύκανση ενός εγκλήματος να φανούν κάποια στοιχεία και να πάρουν μια τέτοια μεγάλη απόφαση στο αν θα δικαστούν τελικά οι ένοχοι βουλευτές, να αποτελείται αυτή η επιτροπή να έχει το 51%, μάλιστα όταν οι κατηγορούμενοι ανήκουν στο ίδιο κόμμα. Από τη στιγμή λοιπόν που αποφασίζει ότι πρέπει να γίνει μια τέτοια επιτροπή, θα έπρεπε στο κόμμα το οποίο ανήκουν οι κατηγορούμενοι να είναι η μειοψηφία και όχι η πλειοψηφία. Αλλιώς δεν έχει λόγο να γίνεται αυτό που γίνεται. Είναι αντιληπτό ότι η πλειοψηφία και σε αυτή την περίπτωση θα προσπαθήσει να κρύψει τους βουλευτές που προέρχονται από το κόμμα της. Είναι μια κοροϊδευτική κατάσταση αυτό που συμβαίνει και τελείως υβριστική απέναντι στους νεκρούς και σε εμάς και στην κοινωνία όμως. Σαφώς θέλουμε να ενημερώσουμε για το πώς διαχειρίζεται, τι γίνεται όταν συμβαίνει ένα τέτοιο έγκλημα μέσα στον ελληνικό χώρο. Θέλουμε να ενημερώσουμε τους Ευρωπαίους. Και ελπίζουμε μέσω αυτής της διαδικασίας να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα που γίνονται κακώς στην Ελλάδα. Οι Ευρωπαίοι είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι στο θέμα του κράτους δικαίου και δυστυχώς για την Ελλάδα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Είναι ένα παράδειγμα πώς γίνεται η κατάλυση του κράτους δικαίου, γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ενημέρωση. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Το έγκλημα των Τεμπών, αν το αναλύσουμε, είναι ουσιαστικά μία μικρογραφία της κοινωνίας όπως λειτουργεί σήμερα, όπως μας την έχουν επιβάλει. Δηλαδή, περιέχει μέσα το οικονομικό έγκλημα, την απιστία, περιέχει την διαφθορά των πολιτικών, την συγκάλυψη από πλευράς δικαιοσύνης, φήμωσης της δικαιοσύνης και φυσικά τον πλήρη έλεγχο των ΜΜΕ, επομένως βγαίνουν απ' έξω μόνο τα αρεστά και ό,τι επιτρέπουμε εμείς και όλα τα άλλα κουκουλώνονται ή εξαφανίζονται. Περιμένουμε να αναγκαστούν να αρχίσουν να λειτουργούν θεσμικά και όπως πρέπει να λειτουργούν, ακριβώς επειδή κάποια πράγματα βγήκαν στο φως. Αυτό ήταν και ένας από τους λόγους για να πάμε στην Ευρωβουλή, ότι αυτά που γίνονται και είναι απαράδεκτα δεν μπορούν να μένουν ατιμώρητα. Και πρέπει κάποια στιγμή η δικαιοσύνη να πάρει το ρόλο της. Άρα ελπίζουμε στη διαφάνεια. Ελπίζουμε στην απόδοση της δικαιοσύνης. Ελπίζουμε στην τιμωρία των ενόχων και στο να αλλάξει αυτή η τραγική κατάσταση που εκθέτει τη χώρα μας και επιτέλους να μιλάμε για δημοκρατία στην Ελλάδα.